Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν συνεχίζουν να προηγούνται στην πρόθεση ψήφου εν ώψη του πρώτου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΙΦΟΠ για το Πάρι Μάτς και του Σουντ Γαντιό, ο επικεφαλής του κινήματος Εμπρός συγκεντρώνει το 23% των προτιμήσεων, παραμένοντας σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Πτώση 2 ποσοστιαίων μονάδων υπέστη η ακροδεξιά Λεπέν με 22%. Στην τρίτη θέση με 19,5% διατηρείται ο Ζαν Λίκ Μελανσόν της ριζοσπαστικής αριστεράς και ακολουθεί ο υποψήφιος της δεξιάς Φρανσουά Φιγιόν με ποσοστό 19%. Σταθερός στην πέμπτη θέση παραμένει ο σοσιαλιστής Μπενουά Αμόν με 8%. Ανάμεσα στους υπόλοιπους 6 διεκδικητές της Προεδρίας υπάρχουν κάποιοι βετεράνοι, αλλά κανείς δεν αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο ευρωσκεπτικιστής Νικολά Ντιπόνα Ινιάν συγκεντρώνει 4% στην πρόθεση ψήφου και ο τροτσκιστής Φιλίππου Τού 3%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, και οι 4 προπορευόμενοι στις μετρήσεις έχουν πιθανότητες να περάσουν στο δεύτερο γύρο της 7ης Μαΐου. Στην τελική ευθεία πολλά θα κριθούν από την ψήφο των αναποφάσιστων, αλλά και από την προσέλευση των ψηφοφόρων. Στις προεδρικές εκλογές του 2012 η συμμετοχή έφτασε το 80%. Τώρα όμως αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Βάσει των δημοσκοπήσεων, περίπου το 70% των ψηφοφόρων δηλώνουν με βεβαιότητα ότι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την ερχόμενη Κυριακή.